Επιστρέψαμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μετά την νομίζω ενδιαφέρουσα, τουλάχιστον για εμένα ήταν συζήτηση που είχαμε τους καλεσμένους νωρίτερα και θα σας πάω σε ένα θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως μετά, το οποίο είναι εξαιρετικά σπουδαίο και ενδιαφέρον και εγώ δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά που ακούω για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ημερίδες ή και διημερίδες, συνέδρια κλπ. Το μυαλό μου πάει σε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει η χώρα μας και είναι το δημογραφικό. Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Εβδομάδος Γονιμότητος. Έγινε στην Θεσσαλονίκη και υπάρχει σχετικό βίντεο στο οποίο υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και μετά θα συζητήσουμε με την καλεσμένη μας την κυρία Αλεξία Χατζηπαρασίδου, η οποία είναι κλινική εμβριολόγος. Πάμε στο βίντεο και επιστρέφουμε αμέσως. Η μερίδα με θέμα εκείνος και εκείνη μαζί στη γονιμότητα διοργάνωσαν στο πλαίσιο της 3ης Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας Γονιμότητας το Σωματείο Υποστήριξης Γονιμότητας Κυβέλη και η Μονάδα Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Embryoland στο Μακεδονία Παλάς. Σε αυτή την ημερίδα που οργανώνουμε εμείς το Embryo Lab με το Σωματείο Υπογονιμότητας Κυβέλη για τρίτη συνεχή χρονιά, έχουμε δώσει τον τίτλο «Εκείνος και εκείνη». Για να γιορτάσουμε πρώτα τα 40 μας χρόνια, τα 40 χρόνια ύπαρξης υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αλλά και για να θυμίσουμε ότι η υπογονιμότητα δεν είναι μόνο υπόθεση της γυναίκας, αλλά είναι και του άντρα. Πολλές από τις απορίες και τις προκλήσεις του μέλλοντος κρύβονται μέσα στο σπέρμα και στο γενετικό του υλικό. Γιορτάζοντας σας λοιπόν την 3η Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα Γονιμότητας, είμαστε και εμείς εδώ σήμερα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, για να κάνουμε την σημερινή εκδήλωση, συνδιοργάνωση με την ομάδα του EmbryoLab για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά και επιθυμία και να συνεχίσουμε το σκοπό στον οποίο είμαστε στο σωματείο. Τα ζευγάρια τα οποία ενδιαφέρονται και γενικώς ανήκουν στους υπογόνιμους, το μήνυμά μου σαν πρόεδρος και όλα αυτά τα χρόνια ό,τι έχω ζήσει μέσα από το Κυβέλη είναι να μην το αφήνουμε τελευταία στιγμή, να μην τρέχουμε. Πολλά πράγματα δεν γυρνάνε πίσω και πρέπει πια οι γυναίκες να συνειδητοποιήσουμε ότι τη γονιμότητα πρέπει να τη φέρουμε στην ηλικία που πρέπει, γιατί το έχουμε αφήσει πολύ μετά. Διακεκριμένοι επιστήμονες και ειδικοί της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ενημέρωσαν το κοινό για τη γονιμότητα και τη σημασία της πρόληψης, αλλά και τη σωστή διαχείρισή της. Οι ειδικοί παρουσίασαν με απλά λόγια τις επιλογές που προσφέρει η επιστήμη στη γυναίκα και τον άνδρα του σήμερα, 40 χρόνια μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού από εξωσωματική γονιμοποίηση. Σήμερα ουσιαστικά γιορτάζουμε την τρίτη εβδομάδα, Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα Γονιμότητας και γι' αυτό είμαστε σε αυτή τη διοργάνωση με το Σωματείο Κυβέλη για να υποστηρίξουμε όσο μπορούμε τη γονιμότητα, τους ανθρώπους που χρειάζονται πληροφόρηση, γιατί λίγο ή πολύ, μάλλον όλοι μας χρειαζόμαστε πληροφόρηση. Εν τω μεταξύ, το παρόν στην ημερίδα έδωσαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης καθώς και η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία Έλενα Ράπτη. Η υποβοηθούμενη γονιμότητα, όπως χαρακτηρίζεται, είναι εδώ και 40 χρόνια που ουσιαστικά ξεκίνησε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και παντού. Είναι μια λύση εξαιρετικά καλή για ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα και βεβαίως τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι μια λύση που αφορά και τους δύο, και το αγοράκι και το κοριτσάκι, και επιπλέον είναι μια κίνηση η οποία όταν την αποφασίσουν θα δώσει πολύ μεγάλη χαρά στο ζευγάρι. Μια σημαντική εκδήλωση σήμερα με θέμα τη γονιμότητα. Κυρίως για να ενημερωθούμε, να αφυπνιστούμε, να καταλάβουμε ότι είναι χρήσιμο για μας έγκαιρα να πληροφορηθούμε, ώστε όταν επιλέξουμε να αποκτήσουμε ένα παιδί, να είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Σήμερα η συζήτηση θα κινηθεί γύρω από τα υπογόνιμα ζευγάρια ή από αυτά που επιθυμούν να παρατείνουν τη γονιμότητά τους, δηλαδή γυναίκες που λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων επιλέγουν να καθυστερήσουν λίγο τη δυνατότητα να τεκνοποιήσουν, να ξέρουν με ποιο τρόπο, με ασφάλεια, μπορούν αυτό να το πετύχουν. Να σημειωθεί πως η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της 3ης Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας Γονιμότητας, η οποία καθιερώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fertility Europe. Τη συγκεκριμένη εβδομάδα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών σωματείων με κοινές δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τη γονιμότητα. Εγώ θα κρατήσω κάτι το οποίο διάβασα ότι ελέγχθη στην διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, κυρία Χατζηπαρασίδου. Σας καλησπέριζω και πάλι, ότι ένα στα έξι ζευγάρια στην Ευρώπη έχει πρόβλημα γονιμότητος. Και στη χώρα μας όμως. Ένα στα έξι. Ένα στα έξι είναι και στη χώρα μας. Και
με προβλέψεις οι οποίες δεν είναι τόσο ενθαρρυντικές, γιατί ενώ θα θέλαμε να βλέπουμε αυτά τα νούμερα να μειώνονται και ο αριθμός των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα σύλληψης και διαπιστώνουν δυσκολία σύλληψης να μειώνεται, βλέπουμε ότι η πρόβλεψη είναι ότι δυστυχώς θα αυξάνεται. Έχει να κάνει με το ότι πήγαμε και λίγο κοντά στη φύση μας όλοι, δηλαδή ξεκινάμε τη διαδικασία να κάνουμε παιδιά σε ηλικία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι παλαιότερα. Αυτό είναι η κυρίαρχη αιτία. Είναι, αυτό είναι η κυρίαρχη μάστιγα, όπου έχουμε μια νέα κοινωνική πραγματικότητα με καινούργια κοινωνικά δεδομένα, τόσο για τον άντρα όσο και για τη γυναίκα, η οποία όμως δεν είναι. Κυρίως για τη γυναίκα, μάλλον περισσότερο. Έτσι. Και για τον άντρα πια. Η ποιότητα του σπέρματος μπορεί να μην αλλάζει με την έννοια των ποσοτικών κριτηρίων, να παράγει ένα σπέρμα, να είναι μια φυσιολογική σεξουαλική ζωή, αλλά η ποιότητα των κυττάρων που παράγει, των γαμετών, των σπερματοζωρίων, πάει να είναι το ίδιο καλή. Mm-hmm. Σε βαθμό που πια που μιλάμε για έντονα θέματα πάνω στο γενετικό κώδικα του σπέρματος του άντρα που πια είναι 50 ή 60 χρονών και θα ήθελε να τακτοποιήσει. Και έχει, νομίζω ότι δεν αργεί ο καιρός που θα λέμε ότι και ο άντρας που σκοπεύει να κάνει αργότερα το παιδάκι του, να φροντίσει να καταψύξει το σπέρμα του σε μια νεαρότερη ηλικία. Είναι είπα, το βασικότερος λόγος, έτσι, ότι ξεκινάνε αργά τα ζευγάρια να προσπαθούν. Άλλος λόγος σημαντικός. Το καινούργιο πρότυπο ζωής. Τώρα πίνουμε, καπνίζουμε πολύ περισσότερο, ακολουθούμε άλλο μοτίβο ζωής. Επίσης, το περιβάλλον δεν είναι το ίδιο αγνό όπως ήταν. Τα λιπάσματα, τα πλαστικά, τα φυτοϊστρογόνα, όλα αυτά είναι πάρα πολύ κοντά μας. Να σας κάνω μια χαζή ερώτηση, να γίνω λίγο το αντίστοιχο της ξανθιάς παρουσιάστριας. Υπάρχουν μερικές κοινωνικές ομάδες, τυχαία το πω, οι Αθήγκανοι. Ναι. Οι οποίοι 15-15 γεννάνε. Αυτοί τρώνε καλύτερα, πίνουν καλύτερα. Πόσα χρόνο νομίζετε ότι κάνουν παιδιά τα Αθήνα? Δεν έχω εικόνα. Εννοείται, μετά τα 13 και 15 θεωρούνται ότι είναι όριμοι σεξουαλικά και περιμένει η κοινωνία τους να αποκτήσουν τα παιδιά τους. Άρα είναι ηλικιακό, επειδή ξεκινούν από μικρά την διαδικασία, γι' αυτό γίνεται. Αυτός είναι ο λόγος. Έτσι είναι η δομή τους. Έτσι είναι οι άνθρωποι αυτοί. Αυτές είναι οι επιλογές τους. Mm-hmm. Η επιστήμη προχώρησε ανάλογα με την ένταση του προβλήματος. Δηλαδή, σήμερα οι απαντήσεις που δίνει η επιστήμη στα ζευγάρια που ξεκινούν διαδικασία και δυσκολεύονται, έκανε άλματα. Επιστήμη, όπως και σε κάθε τομέα, ακολουθεί τις ανάγκες. Άρα λοιπόν, βλέπουμε σήμερα ότι περίπου 60 με 80 εκατομμύρια στον κόσμο ζευγαριών υπολογίζεται ότι έχουν δυσκολίες σύλληψης. Αυτό σε αναλογία στην Ευρώπη είναι περίπου 20 με 25 εκατομμύρια. Άρα η ανάγκη είναι μεγάλη. Οπότε και η πίεση πάνω στην επιστήμη να εξελιχθεί και να δώσει λύσεις είναι μεγάλη. Τα τελευταία 40 χρόνια, αυτή τη χρονιά γιορτάζουμε τα 40 χρόνια υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Είναι τόσο χρονών η επιστήμη που υπηρετώ. Δημιούργησε τόσο μεγάλη ανατροπή στο μέχρι τότε πλαίσιο και ζευγάρια τα οποία ήταν αδύνατο να ελπίζουν ότι θα αποκτήσουν παιδιά. Τώρα πια ξέρουμε και λίγο πολύ το έχουμε και εύκολα δεδομένο ότι και αν δεν μείνω έγκυος θα επιβληθώ στην εξωσωματική. Την έχουμε δεδομένη στη ζωή μας στην εξωσωματική, η οποία όμως είναι μόλις 40 ετών. Ναι. Και αυτή η εξωσωματική μέσα σε αυτά τα 40 έτη έδωσε σε πολλαπλά επίπεδα λύσεις και κάλυψε τις ανάγκες όλο ένα και περισσότερο και μεγαλύτερο αριθμού ανθρώπων. Και συνεχίζει με πολύ μεγάλη δράση και ένταση στην ερευνητική προσπάθεια, τόσο σε επίπεδο οαρίων, ιδίως στα οάρια γυναικών που μεγαλώνουν, τι χάνουμε με την ηλικία. Και τα οάρια μας καθώς μεγαλώνουμε γίνονται πιο αδύναμα και πιο επιβαρημένα. Πότε πρέπει να ανησυχεί το ζευγάρι? Το ζευγάρι όταν η γυναίκα είναι... Γιατί θεωρώ ότι σημαντικό στοιχείο είναι πότε θα δεις το πρόβλημα στα μάτια. Γιατί πολλές φορές θεωρώ ότι και τα ζευγάρια που δυσκολεύονται μπορεί να αποφεύγουν να το συζητάνε και μεταξύ τους. Υπάρχει και ένα ταμπού στο περιβάλλον. Εγώ επειδή έκανα χωρίς να χρειαστεί μεγάλος παιδί, όταν έκανα τα παιδιά και μετά έμαθα από το περιβάλλον μου ότι συζητούσαν όλοι ότι δεν μπορούσα να κάνω, ότι δεν το είχα επιδιώξει. Και θεωρώ ότι και σήμερα ακόμα υπάρχουν πολλά ζευγάρια που έχουν ένα ενοχικό σύνδρομο, αλλά πρέπει κάποιος να το δεις το πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Ποια είναι αυτή η στιγμή, πότε? Ένας χρόνος για ζευγάρια που η γυναίκα είναι κάτω από 35, 6 μήνες για ζευγάρια που η γυναίκα είναι πάνω από 35. Το χαρακτηριστικό που είπατε όμως αφορά λίγο περισσότερο τους άνδρες. Ο άνδρας είναι λιγότερο διαθέσιμος να μιλήσει ανοιχτά για τη γονιμότητά του. Αυτό θα μας το πείτε εσείς.
Γιατί ένας άντρας νιώθει άβολα. Δεν προλάβατε να το σκεφτείτε. Ναι, ναι, δεν προλάβατε. Γιατί ένας άντρας νιώθει άβολα, γιατί είναι τόσο δεδομένο για τη γυναίκα να πηγαίνει κάθε χρόνο στο γυναικολόγο της για ένα check-up και τόσο μη δεδομένο για έναν άντρα να πηγαίνει να ελέγχει το σπέρμα του ή τη γονιμότητά του ή το αναπαραγωγικό του σύστημα κάθε χρόνο. Κάθε πότε πρέπει να πηγαίνει, κάθε χρόνο. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό, τις οδηγίες αυτές τις δίνουν οι ανδρολόγοι μας, ναι. Αλλά δεν είναι καθόλου περίεργο ένας άντρας στα 30, 35, του 40, όταν για πρώτη φορά διαπιστώσουν πρόβλημα σύλληψης, τότε για πρώτη φορά να αναρωτηθεί αν είναι όλα εντάξει μαζί. Θα μπορούσε δηλαδή νωρίτερα να το ψάξει, δηλαδή, χωρίς να είναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν είναι παντρεμένος. Πρέπει κατά διαστήματα να το ελέγχει για να ξέρει. Ξέρετε που ότι αν κάποιοι άντρες είχαν την πρόβλεψη να ελέγξουν το σπέρμα του στα 20-25 του. Που εκεί πέρα έχουμε ένα καλό επίπεδο γονιμότητας. Όποια γονιμότητα έχει ο κάθε άνθρωπος, θα μπορούσαν να κάνουν κάποιες προληπτικές κινήσεις για να μην αντιμετωπίσουν πολύ πιο δυσχερή θέματα στα 40 τους ή 45 τους. Και μιλώ για την κρυοσυντήρηση σπέρματος. Αν δηλαδή ήδη στα 20-25 ένας άντρας έχει αδύναμο σπέρμα, θα μπορέσει να κάνει την απλή κίνηση πρόληψης, να παγώσει ένα-δύο δείγματα για να μην ανησυχεί στα 40 του. Αυτό είναι επιτυχία 100%. Η επιβίωση των σπερματοζωαρίων μετά την απόψη είναι μια διαδικασία η οποία είναι γνωστή, απλή και εντελώς ασφαλής. Εφαρμόζεται. Την εφαρμόζουν. Κατά κόρον. Ναι. Απλά τώρα εφαρμόζεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο χειρουργείο μπροστά τους και ξέρουν ότι μπορεί να απειληθεί η γονιμότητά τους, κάποια χημειοθεραπεία. Δεν γίνεται ρουτίνα έλεγχος σε όλους τους νέους για να πούνε αυτοί που έχουν αδύναμο σπέρμα να πάω να κρυοσυντηρήσω. Πιστεύω όμως ότι δεν θα ήταν μια κακή τακτική. Ναι. Υπάρχουν φάρμακα. Είναι άλλη η θίγεται ένα πάρα πολύ καλό θέμα και είναι εκεί το που. Το λέω γιατί ξέρετε, κανένα μεταξύ μας είναι, λέει, τι έκανες εσύ. Ξέρεις, ένας φίλος μου έπαιρνε το τάδε χάπι ή το τάδε σιρόπι. Πάρ' το κι εσύ, γιατί θα. Γι' αυτό ρωτάω αν υπάρχουν φάρμακα. Αυτό που είπαμε και στην εκδήλωση με αφορμή την εβδομάδα γονιμότητας είναι ότι τα θεραπευτικά σχήματα που υπάρχουν διαθέσιμα αυτά τα χρόνια για να αντιμετωπίσουν και κυρίως να αποκαταστήσουν τη γονιμότητα είναι πολύ περιορισμένα. Δηλαδή, λίγες είναι οι θεραπευτικές επιλογές που μπορεί να δοθούν σε έναν άνθρωπο που έχει υπογονιμότητα και ο άνθρωπος αυτός θα ξέρει ότι θα αποκατασταθεί η γονιμότητά του. Τις περισσότερες φορές περιμένουμε κάποια βελτίωση και τις λιγότερες. Περιμένουμε μία αποκατάσταση. Πιο δύσκολη η κατάσταση, η αντιμετώπιση για τις γυναίκες, φαντάζομαι, ή όχι. Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολη γιατί ως όντα σύνθετα και το άριο είναι σύνθετο και οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε είναι σύνθετες. Ενώ το σπερματοζωάριο είναι πιο απλό κύτταρο. Ναι. Αλλά και το σπερματοζωάριο κρύβει πολλά μυστικά. Και αυτό είναι πρόκληση, γιατί είμαστε αδύναμοι στις θεραπευτικές λύσεις στον άνδρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πολύ σύντομα, σε βάθος χρόνου, αλλά στο σύντομο χρόνο, θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη γνώση για τη γενετική βάση της ανδρικής υπογονιμότητας. Επειδή σε μια σειρά από πράγματα και εγώ, φαντάζομαι ο περισσότερος κόσμος είμαστε επιρρεπείς στο να ψάχνουμε λύσεις και απαντήσεις από το ίντερνετ, γιατί είμαστε και λίγο εξυπνάκηδες κυρίως. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, αλλά οι Έλληνες είμαστε. Θα μπω, θα κάνω μια αναζήτηση, θα διαβάσω 5 διαφορετικά sites και θα βγάλω το συμπέρασμα για εμένα. Υπάρχει πραγματική στήριξη. Ενδεχομένως από την Εύρωπα, δεν ξέρω ποιους φορείς, όπου να υπάρχει ένα τηλέφωνο που να σου δίνει τη δυνατότητα χωρίς να εκτίθεσαι, αν ντρέπεσαι, να πάρεις 5 βασικές πληροφορίες. Μπορεί κάποιος να τηλεφωνήσει κάπου, δεν το ξέρω, γι' αυτό ρωτώ, και να πει: ξέρετε κάτι, έχω αυτό και αυτό, μπορώ να το συζητήσω με κάποιον. Και μετά, αν χρειαστεί, να πιστεί να πάει σε ραντεβού. Γιατί φοβάμαι πολλές φορές υπάρχει ντροπή στα ζευγάρια να πάνε να το αντιμετωπίσουν το θέμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι για μένα υποχρέωση του κάθε ειδικού. Δηλαδή, δεν υπάρχει, τουλάχιστον για μένα, για προσωπικά θα μιλήσω και για το φορέα του Embryo Lab, δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουμε την πόρτα ή το τηλέφωνο σε κάποιον άνθρωπο που θα ζητήσει βοήθεια. Αντίκειται στην επιστημονικότητά μας και στο όραμα και στο αντικείμενο που υπηρετούμε με όλη μας την ψυχή. Άρα, από τη θέση που είμαι τώρα, καλώ οποιονδήποτε άντρα, ο οποίος έχει μια απορία, κουτί, αυτό που λένε, θα σας ρωτήσω κάτι κουτό. Δεν υπάρχει. Σας είπα και εγώ νωρίτερα ότι ήταν μια απορία που είναι κουτί απορία, αλλά δεν υπάρχει κουτί απορία. Από το να ανοίξω ένα ίντερνετ, να δω ιστορίες άλλων που δεν μου αναλογούν, που όμως να λουστώ όλες τις φοβίες όλων των άλλων. Μήπως έχω αυτό, μήπως έχω εκείνο, μήπως έχω και εκείνο. Και μετά να κάνω τη ζωή μου και τη σκέψη μου κυρίως πολύ πιο πολύπλοκη από αυτό που στην πραγματικότητα έχω, χίλιες φορές να μου πάρουν ένα τηλέφωνο ή να πάρουν τηλέφωνο. Όχι μόνο στο Embryo Lab, όπου κάπου να ακούσουν μια αντικειμενική άποψη, να απευθυνθούν σε έναν ουρολόγο, κανένας δεν νομίζω επιστήμονας που τιμάει το επάγγελμά του θα αρνηθεί να δώσει μια συμβουλή. Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να ο κόσμος ο οποίος το παρακολούθησε να πίστηκε ότι δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνεις. Δεν είναι ταμπού. Είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Ναι. Εσείς το ξέρετε γιατί το ζείτε, αλλά αν δεν το περάσει τώρα σε μια οικογένεια και σε μια κλειστή κοινωνία και σε ένα χωριουδάκι κλπ. Όπου ξέρετε το κουτσομπολιό και το αυτό, αυτός είναι ανίκανος, εκείνη δεν μπορεί να κάνει. Είναι πράγματα τα οποία τα ξέρουμε, αλλά επειδή πλέον είμαστε το 2018, καλό να το αποβάλουμε αυτό. Η υπογονιμότητα αντιμετωπίζεται πάντως. Mm-hmm. Και όταν αντιμετωπίζεται κάτι, δεν είναι πρόβλημα. Και δεν θα έπρεπε να είναι και ταμπού. Σας ευχαριστώ, κυρία Χατζηπαρασκευή, πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.